Χαίρετε, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Και σήμερα είμαι εδώ για να σας μιλήσω για το μιλόξιδο. Το μιλόξιδο, το οποίο είναι γνωστό από την αρχαιότητα, δεν χρησιμοποιείται μόνο στην κουζίνα μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θεραπευτικούς σκοπούς. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες και μεταλλικά άλατα. Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Καταπολεμά βακτήρια, μύκητες και μικροοργανισμούς. Τονώνει το λεμφικό σύστημα, αποτοξινώνει τον οργανισμό, ρυθμίζει το pH του, είναι ένα ισχυρό αντιβιωτικό αλλά και προβιωτικό. Και φυσικά μιλάμε για το ακατέργαστο μιλόξιδο. Το μιλόξιδο δηλαδή, το οποίο δεν έχει υποστεί παστερίωση. Σήμερα θα σας δείξω πώς χρησιμοποιώντας το μιλόξιδο μπορούμε να κάνουμε ένα καταπληκτικό σιρόπι για τον πονεμένο λαιμό, τον βήχα και την λαριγκίτιδα. Για το σιρόπι αυτό θα χρειαστούμε 3 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο και 3 κουταλιές της σούπας μέλι. Μέλι, φυσικό μέλι, αληθινό μέλι, αγνό. Θα βάλουμε το μέλι και το μιλόξιδο μέσα σε ένα μπολάκι και θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα σιρόπι. Από αυτό το σιρόπι και κάθε 4 ώρες μπορούμε να καταναλώνουμε από ένα κουταλάκι του γλυκού έως και μία κουταλιά της σούπας. Θα το καταπίνουμε αργά-αργά και στη συνέχεια μπορούμε να πιούμε και ένα ποτήρι νερό. Το σιρόπι αυτό μπορούμε να το καταναλώσουμε μόνο για 3 μέρες. Για πονεμένο λαιμό και για λαριγκίτιδα μπορούμε να κάνουμε και γαργάρες χρησιμοποιώντας το μιλόξιδο. Θα πάρουμε ένα ποτήρι νερό, θα διαλύσουμε μέσα μία κουταλιά της σούπας μιλόξιδο και με αυτό θα κάνουμε γαργάρες και τη θεραπεία αυτή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο για 2 μέρες. Για βουλωμένη μύτη, πονεμένο λαιμό, λαριγκίτιδα, αλλά και για να αποσυμφορήσουμε τους πνεύμονες, μπορούμε να κάνουμε και εισπνοές χρησιμοποιώντας μιλόξιδο. Θα χρειαστούμε 1 λίτρο βραστό νερό μέσα στο οποίο θα ρίξουμε γύρω στις 4 με 5 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο. Μπορούμε να έχουμε την κατσαρόλα να βράζει στο μάτι της κουζίνας. Θα κάνουμε βαθιές εισπνοές από τη μύτη και από το στόμα προσέχοντας να μην καούμε. Θα πρέπει προηγουμένως βεβαίως να έχουμε καλύψει το κεφάλι με μία πετσέτα. Τώρα, για τον επίμονο βήχα, τον βήχα που προέρχεται από το κρυολόγημα. Το βράδυ, στο κομοδίνο, δίπλα στο κρεβάτι μας, μπορούμε να αφήσουμε 1 ποτήρι νερό, μέσα στο οποίο θα έχουμε διαλύσει 1 κουταλιά της σούπας μιλόξιδο. Αυτό θα μας βοηθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θέλω να σας πω ότι όσοι χρησιμοποιήστε το μιλόξιδο για θεραπευτικούς σκοπούς, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας ότι δεν θα πρέπει ποτέ να το καταναλώνετε σκέτο, πάντοτε θα πρέπει να το διαλύετε μέσα σε νερό. Το μιλόξιδο πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καλό φάρμακο, όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν το χρησιμοποιούμε. Αυτά όλα και για σήμερα και με το μιλόξιδο, εάν κάποιος από εσάς γνωρίζει κάτι περισσότερο, θα ήθελα να το γράψει στα σχόλια ώστε να το μάθουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Να μην ξεχάσω να πω ότι για το πώς κάνουμε μιλόξιδο υπάρχει βίντεο στο κανάλι. Όσοι δεν το έχετε δει θα σας το αφήσω στα σχόλια. Πρέπει να σας αφήσω. Σας δείχνω ανθισμένες αλθαίες. Περίεργο, ανθίσανε μέσα στο Γενάρη οι αλθαίες. Με αυτές θα κάνω σιρόπι για το βήχα. Όχι μόνο με αυτές, θα χρησιμοποιήσω και άλλα βότανα. Η αλθαία είναι ένα καταπληκτικό βοτάνι για τον πονεμένο λαιμό, για τον βήχα και τους πνεύμονες, για την βρονχίτιδα δηλαδή. Και άντε να σας δείξω και τι άλλο έχω κάνει. Άντε, περιμένετε. Έχω κάνει και σιρόπι για βήχα, πάρα πολύ καλό, από φύλλα δάφνης και σιρόπι από φραγκόσικα. Το έχω κάνει αυτό το καλοκαίρι. Είναι ένα καταπληκτικό σιρόπι, ακόμη και για μικρά παιδιά. Υπάρχει βίντεο στο κανάλι, μπορείτε να το δείτε.
Θέλω να σας υποσχεθώ πριν σας αφήσω ότι θα προσπαθήσω να ξαναβρεθούμε μαζί και να σας δείξω πολύ δυνατές φυσικές θεραπείες για το κρυολόγημα και ως την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε, ολόψυχα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια.